Ονομάζομαι Κωνσταντινιά Τσακλίδου και θα μιλήσουμε για τον πνευματικό μου πατέρα, τον Άγιο Γιώργιο τον Καρσλίδη, με τον οποίο η γνωριμία μας έγινε στα εννιά μου χρόνια. Ε, πριν διηγηθώ ε, όλη τη, τη ζωή μαζί του, θα σας αναφέρω που ήρθε το 29 στη Δράμα, σε αυτό το χωριό που λέγεται Σύψα, σήμερα το λένε Ταξιάρχες, έχει, ανα, έχει αλλάξει η ονομασία, ε, και τον παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος που έκανε ένα εκκλησάκι και φύτευσε δύο κυπαρίσια σε απόσταση το ένα από το άλλο περίπου δύο μέτρα. Και είπε το εξής, όταν θα κοιμηθώ ε, και με κατεβάσουν, εδώ θα είναι ο τάφος μου, την ώρα που θα με κατεβάζουν το σώμα μου, τα δύο κυπαρίσια αυτά θα με προσκυνήσουν. Αυτό. Και τώρα θα σας διηγηθώ τη γνωριμία μου. Το 1947 ήταν ο εμφύλιος πόλεμος. Και ήρθανε και στο χωριό μου οι αντάρτες, οπότε η μαμά μου καταγόταν από τη δράμα. Οι γονείς τη ζούσαν, και θεωρήσανε σωστό να φύγουμε από το χωριό, γιατί στα χωριά κατεβαίνανε. Και πήγαμε στη δράμα. Ε, μικρά παιδάκια, είμαστε τέσσερις αδελφές. Από τη δράμα μέχρι το μοναστήρι ήταν, είναι περίπου 17 χιλιόμετρα. Αλλά τότε δεν είχε δρόμο, πηγαίναμε από ρεματιές. Της αναλήψεως, το μοναστήρι της αναλήψεως. Το κελάκι του και είχε και κελιά φτιαγμένα από πλήθρες, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, από χώμα και λάσπη, εκεί που γίνεται, και έτσι είχε γίνει. Λοιπόν, ήταν η μεγάλη σαρακοστή και είχε προαγιασμένη. Ήμουν εγώ με τη γιαγιά μου και μία ξαντέλφη της γιαγιάς μου. Την ώρα που έγινε η είσοδος η μεγάλη, και ήταν με ένα μόβτο Άγιο και σκεπασμένο, όταν πέρασε ο Άγιος Γεώργιος, εγώ τον είδα τόσο ψηλά στον αέρα, που άπλωσα τα χέρια μου, είχα την εντύπωση ότι θα πέσει. Και, και πήγαινε έτσι ο Άγιος Γεώργιος. Όμως επειδή το, το ξέρανε οι άλλοι, η γιαγιά με κατέβρεσε τα χεράκια μου. Η πρώτη γνωριμία μας ήταν αυτή. Ε, στην πορεία, με τον ε, συμμοριτοπόλεμο πόλεμο τον λέγαμε τότε, η δεύτερη αδελφή στη σειρά που ήταν, ήταν λίγο ευαίσθητο παιδί. Και όταν ήρθαν οι αντάρτες στο χωριό μας, από το φόβο της, την επόμενη μέρα ε, έπαθε επιληψία. Και έπεφτε όπου βρισκόταν. Και στο σχολείο, παντού, παντού. Τότε η, η μητέρα του Ανέστη τον είχε γνωρίσει πιο μπροστά από τη γιαγιά μου. Ο σύζυγός μου, ναι. Και είπε στη γιαγιά ότι να μας πάει η μαμά στον Άγιο Γιώργιο και θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε για την αδελφή μου. Πάμε με τα πόδια, φτάσαμε στον Άγιο Γιώργιο, μπήκαμε στο κελί με πολύ μεγάλη χαρά, Έπιασε τα κεφαλάκια μας, ε, του φίλησαμε το χεράκι και του είπε η μητέρα μου τι έχει πάθει η αδελφή μου. Ε, αφου πέρσαν πέρασαν δύο-τρία λεπτά, της λέξω Μαρία, τη μαμά μου. Ο Άγιος Νικόλαος δίνει εντολή να πάρεις τα παιδιά και να πας στον Άγιο Γρηγόριο στη Νέα Καρβάλη. Είναι έξω από την Καβάλα. Θα καθίσετε τρία ημερόνικτα και η ζουμπουλιά θα γίνει καλά. Θα είμαι κι εγώ εκεί, είπε στη μαμά. Πράγματι, η μαμά μας πήρε, γυρίσαμε στη δράμα, από εκεί πήραμε το λεωφορείο, πήγαμε ε, στην Καβάλα. Από την Καβάλα για τη Νέα καρβάλι πήγαμε με τα πόδια. Α, αυτό ήταν έτσι ένιωθε η μαμά την προσφορά αυτή να κάνεις τον Άγιο. Πήγαμε, μείναμε το πρώτο βράδυ, η αδελφή μου εξακολουθούσε να λιποθυμάει, να πέφτει κάτω, να φέρνει στροφές, να βγάζει αφρούς. Και κάθε βράδυ ο Άγιος Γρηγόριος είχε προσκυνητές γιατί κάνανε παρακλήσεις μην κατεβούν οι αντάρτες και τους κάνουν κακό, αυτό ήταν. Την τρίτη νύχτα Ακούμε ε, κάποιον να ανάβει σπίρτα. Τρεις φορές το ακούσαμε αυτό. Και μετά ακούσαμε κάποιον να περπατάει και να σούρνει τα πόδια του έτσι. Και Άγιος Γρηγόριος έτσι περπατούσε τη νύχτα. Λοιπόν, και μετά από δευτερόλεπτα, ακούμε την αδελφή μου να ουρλιάζει στην κυριολεξία. Μη με πατάς, πονάω, πω πονά, να φωνάζει, να, να ορίεται η αδελφούλα μου. Κι όλοι ήταν από πάνω της, η, η μαμά μου έκλαιγε. Κάποια στιγμή συνήλθε η αδελφή μου. Και της λέει η μαμά μου, οι, οι γυναίκες που ήταν, κάνανε παρακλήσεις. Διάφορα τροπάρια υγείων, λέγανε, για να συνέλθει. Τι έπαθε ζουμπουλιά, παιδί μου. Λέει, ήρθε ένας, ένας παπάς, ακριβώς έτσι. Και πατούσε εδώ με την πότα του και μου έλεγε τώρα θα σε κάνω καλά, τώρα θα σε κάνω καλά. Αυτό ήταν την τρίτη νύχτα. Η αδελφή μου δεν ξαναζαλίστηκε. Ε, σηκωθήκαμε την άλλη μέρα, ε, με πολύ μεγάλη χαρά πήραμε το δρόμο να πάμε πάλι με τα πόδια στην Καβάλα. Από εκεί πήραμε το λεωφορείο, πήγαμε δράμα. Η μαμά μου θεώρησε σωστό να πάμε στο γέροντα και να του πούμε το μεγάλο ευχαριστώ. Την άλλη μέρα το πρωί με τα πόδια ξεκινάμε από δράμα για σύψα. Πήγαμε εκεί, ε, με δάκρυα στα μάτια η μαμά, λέει γέροντα η ζουμπουλιά έγινε καλά και άρχισε να διηγείται το τι είχε γίνει. Σταμάτα Μαρία, εκεί ήμουν, λέει στη μάνα μου. Και πώς δεν σε γεδάμε. Εκεί ήμουν, πήγα να ανάψω το θυμιατό και ήταν βρεγμένα τα σπίρτα και χρειάστηκα τρεις φορές να ανάψω τα σπίρτα. Ε, μείναμε έτσι. Αυτό ήταν το μεγάλο θαύμα. Ο Άγιος Γιώργος Ξεκίνησε από τη γεωργία. Μικρό παιδί, νομίζω στα επτά το αν θυμάμαι καλά, ε, πέθανε η γονείς του και ήταν η γιαγιά που τον μεγάλωσε. Είχε και έναν αδελφό πεντρεμένο. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση στο σπίτι και ήθελε να φύγει ο Άγιος ε, Γιώργιος, το παιδάκι αυτό. Και πιάνει η γιαγιά του δίνει ένα σάκο ραμμένο στο χέρι με πανί, είχε βάλει μέσα ένα Ευαγγέλιο και πιστοποιητικό γέννηση. Και του λέει πήγαινε με την ευχή μου. Πήγε, πήρε το δρόμο, έφυγε, κάπου νυχτώθηκε και κουράστηκε πολύ και είδε φως, λάμπα, όχι, ναι, ναι χτύπησε την πόρτα και είπε αν μπορεί να μείνει εκεί το παιδάκι αυτό. Ήτανε μία αυλή μεγάλη που καθότανε δύο οικογένειες. Η μία ήταν ορθόδοξη και ο, άλλη, η άλλη οικογένεια ήταν μουσουλμάνη. Την πόρτα του, του χριστιανού κατά τύχη χτύπησε. Και του είπε, ναι παιδί μου να μείνεις, αλλά έχω πολλά παιδιά, δεν, μπορώ να, δεν έχει που να μείνει μέσα στο σπίτι, θα μείνει στο στάβλο. Πήγε στο στάβλο το παιδί. Ναι, δεν τον πήραξε. Το βράδυ ο μουσουλμάνος όμως έβλεπε μια φλόγα με στο στάβλο. Ήξερε ότι ο γείτονα του φιλοξενεί ένα παιδάκι. Πάει και του λέει, κοίταξε, το παιδί που φιλοξενείς θα σε βάλει φωτιά στο, στο στάβλο βλέπω κάθε βράδυ που είναι αναμένο. Την νύχτα σηκώνεται και βλέπει ότι το παιδάκι κοιμάται. Μόνο ο μουσουλμάνος είδε το φως. Και στη συνέχεια από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά, τα πέλματά του από τα πόδια του είχαν πέσει από την πεζοδρομία. Και όταν περπατούσε έκανε ένα θόρυβο πατ, 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 έτσι. Αυτό ακουγόταν. Και έτσι ήρθε στη δράμα, ε, το 29 ήρθε στη δράμα. Ήρθε. Με όλη η διαδρομή από έγινε... Τη, από τη Γεωργία στη Ναι, έκανε μήνες να έρθει, τον γνώρισε έναν Έλληνα, ο οποίος τον... Δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος αυτός ήταν σαν πατέρας του. Και ιστορία δωρίες έχει πει ο ίδιος. Έτσι. Βεβαίως. Τα, τα διήθηκε στους πολύ μεγαλύτερου και, και, το και το αυτοί το αυτοί το... Τα, από αυτούς τα μάθαμε αυτά ο ίδιος δεν λέγε πολλά πράγματα, μόνο αυτά του, ότι τα θαύματα που γινόταν κάθε τόσο. Λοιπόν, έκανε αυτό το εκκλησάκι της αναλήψεως. Και τα κελιά αυτά, κάθε, κάθε μέρα πήγαινε κόσμο στους πολλοίς. Κάθε μέρα. Πώς χειροτονήθηκε ο ίδιος, ξέρουμε. Ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Είναι χειροτονημένος από ορθόδοξο Προφανώ Προφανώς, ήρθε ναι. να ήρθε ως ιερέας από τη δράμα... Σαν μοναχός. Ως, σαν μοναχό. μοναχός ήρθε. Από τη Γεωργία. Από τη Γεωργία. Ναι. Δεν είχε ακόμα και πολλά γένεια. Ήταν νέο παιδί ναι. όταν ήρθε. Ναι, ναι. Αλλά ξεκίνησε από την πρώτη μέρα να βλέπει ο κάθε άνθρωπος την ευλογία που έχει αυτός ο, ο Άγιος Γεώργιος μας. Ε... Μαζευόταν ο κόσμος, ό,τι πήγαινε ο καθένας, παράδειγμα το σχάρι, μισό ψωμί, άλλους δυο πατάτες. Αυτά το ίδιο βράδυ κιόλας τα μοίραζε το χωριό, ήταν πολύ φτωχό χωριό. Δεν άφηνε τίποτα, τα μοίραζε. Είχε μία, ένα χώρο που έκανε τουρσιά. Τα τουρσιά ήταν η τροφή όλων όσοι πηγαίνανε. Ο ίδιος ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Στην εποχή των δυο έτρωγε μόνον. Ψωμί και φαΐ ήτανε, δεν έτρωγε. Ε, να σας πω τώρα για την παιδική μου ζωή, τι έχει συμβεί. Εγώ ήμουν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας μου ήταν κρεοπόλη τότε τα ζώα τα σφάζαμε οι ίδιοι, δεν έτηκα, έτοιμα, Αλλά ήταν άρρωστος ο πατέρας μου, πολύ άρρωστος ήταν. Ε, ο Θεός μου είχε δώσει μια δύναμη εμένα, και ψυχική και σωματική, να κάνω καθήκοντα έτσι της οικογένειας. Μία μέρα καθώς έσφαζε ένα αρνάκι, τον έπιασε αυτή η κρίση του μπαμπά, είχε ένα νεφρό, το άλλο ήταν καταρισμένο. Ε, είχε εγχειριστεί στο στομάχι, είχε πρόβλημα καρδιάς, όλα τα είχε. Γι' αυτό πέθανε και πολύ νέος, 57 χρονών ήταν όταν πέθανε. Την ώρα που το έσφαζε, τον έπιασε η κρίση και το άφησε το ζωάκι μισοσφαγμένο. Το, το παράλαβα εγώ και το, το έσφαξα. Μετά άρχισα το, το έκδρα, το τακτοποίησα. Από εκείνη τη μέρα και μετά, εγώ είχα αναλάβει και το σχολείο μου και αυτή την εργασία. Και το έκανα με πολύ χαρά, τι να πω τώρα, και παιδί μου, αλλά εισέπρατα τέτοια χαρά που έκανα αυτή τη μεγάλη δουλειά. Όμως, 12 χρονό παιδάκι έπρεπε να ρωτήσει μάνα μου αν κάνει που αφαιρώ ζωές από τα ζώα. Και πήγε, του είπε και λέει, Μαρία, η Κωνσταντινιά αυτό έπρεπε να κάνει, αλλά πρέπει να κάνει κάτι, να μοιρώσει τα χέρια της. Και η δεύτερη αδελφή μου, αυτή που ήταν άρρωστη, ήταν η έγκυος, δουλειά. η Ζουμπουλιά, γέννησαν αγοράκι, το βάπτισα και μετά συνέχισα εγώ τη δουλειά μου, κανονικά. Ε, αυτά για τη δουλειά μου με τον πατέρα μου. μου. Λοιπόν... Τώρα θα σας μιλήσω πάλι για τον Άγιο Γιώργιο. Τι μου έχει συμβεί τα θεοφάνεια. Αυτό ήταν το 56-57. Πήγα εγώ πια. Δεν μπορούσα να κάνω πολύ καιρό χωρίς να πάω στον Άγιο Παπούλη. Ε, και παρακαλούσαν τη γιαγιά, τη θεία μου, την ευθυμία. Και πηγαίναμε πάρα πολύ τακτικά. Πήγα μόνη μου όμως μία φορά, πήγα με συγκοινωνία. Είχε ένα λεωφορείο το πρωί και ένα το βράδυ της 8. Πήγα δύο μέρες πριν τον Θεοφανείο. Προπαραμονή των Θεοφανίων. Εκεί ήταν ένας νεαρός, ονόματι Χαράλαμπος. Και είχε άλλους δύο εκτός σύψας. Όταν έγινε ο Ασπερινός, λέει ο γέροντας στον Χαράλαμπο. Χαράλαμπε φέρε τη σκάφη με τα κεριά. Και φέρνει μια μικρή σκαφίτσα με άμμο. Και δώδεκα κεριά. Αυτά ζήτησε. Τα ανάψαμε, τα άναψε ο γέροντας. Και όταν Τέλειωσαν τα κεριά, ε, όταν είχα κάποια πορεία, το ρωτούσα. Ε, λέω, πα, 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 τον λέγαμε τα παιδιά και αυτό τον ε, έδινε μεγάλη χαρά. Πα, που, τι είναι τα δώδεκα κεριά. Και λέει, είναι για τους καρύπηδες. Οι καρύπηδες είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν στη γη να τους ανάψει κάποιο κερί ξένοι. Και προ-παραμονή των Θεοφανείων ανάβουμε τα 12 κέρια. Από τότε, με τη βοήθεια του Θεού, μέχρι τώρα τα ανάβω. Ε, Παραμονή των Θεοφανίων έγινε ο Και την ημέρα των Θεοφανίων έγινε η Θεία Λειτουργία. Τελείωσε η Θεία Λειτουργία και μου λέει, 15 μου το θυμάμαι, ε, για βρούμ, θα με ράψει σε ένα σακάκι. Παπουλή, δεν ξέρω να ράβω. Ξέρεις να ράβεις, μου λέει. Είχε, είπε το χαράλα μου, έφερε μια μηχανή ε, τη χειρό. Τα έφερε εκεί μασούρια πράγματα όλα. Ετάφερε τα κάποιος φαντάρος, τον είχε χαρίσει μια χλένη. Και ο παππούλης την ξύλωσε, την έβαψε και θα την έκανε για τον εαυτό του. Πιστεύετε μου, ο καλύτερος ράφτης δεν θα έκανε τίποτε παραπάνω από ό,τι έκανα εγώ στο σακάκι αυτό. Ενώ δεν ξέρετε. Όχι, βέβαια. Ε, τον πήρα με τις παλάμες μου, μέτρησα την πλάτη του και έκανα σημάδια πόσο μακριτο θέλει. Έγινε ένα σακάκι τέλειο. Με εξόγαζα με τις τσέπε του, με όλα τα καλά του. Και μου λέει, τώρα Κωνσταντινιά βάλε και το αστάρι. Το αστάρι είναι η φόδρα. Πέρασα και τη φόδρα. Την ημέρα των θεοφανιών γίνονται αυτά. Ε, χάρηκα πολύ γι' αυτό βέβαια. Και ο ίδιος έτσι πάντα έλαμπε. Το χρώμα του ήταν, του προσώπου του, όπως το καθαρό κερί. Αυτό το χρώμα είχε, έλαμπε. Αυτά έγινε την ημέρα των Θεοφανίων. Και μετά, αυτό το παλικάρι ο Χαράλαμπος είπε την, τι επιθυμούσε στη ζωή του να κάνει στο γέροντα. Εγώ δεν ήξερα, αυτό ήταν δάσκαλος. Ήταν με το ποδήλατο. Όταν τελείωσαν όλα αυτά, λέει Χαράλαμπε, θα πάρει στην Κωνσταντινιά, και θα την πά στον παππού τη. Εκεί έμαθα ότι ο Χαράλαμπος στη διαδρομή, ότι είναι δάσκαλος, αλλά ήθελε να γίνει ε, μοναχός. Του είχε πει όμως ο γέροντας, «Ε, το ίδιο είναι, κάποια μέρα μπορεί να γίνεις παπάς», του είπε. Ε, όντως έγινε μετά ιερέας ο, ο πατέρας Χαράλαμπος, ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος έχει περίπου 10 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. Αυτά και για τον τα Θεοφάνια. Να πούμε κάτι για μια παπαδιά. Ερχόταν τακτικά στο, στο γέροντα και είχε μια κόρη παντρεμένη στη Θεσσαλονίκη. Είχε εγγόνια. Αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο να πηγαίνει τακτικά να βλέπει τα εγγόνια της... Και τα εισιτήρια ήταν ε, ακριβά, αλλά ήταν δύσκολα να πάει. Σε αυτό ήμουν κι εγώ εκεί παρούσα. Που είπε γέροντα, θα πάω να δω τα εγγόνια μου. Και τη λέει: Δεν θα πας τώρα. Δεν μπορώ στα μάτια μου, πετάνει, λέει. Θα πάω να τα δω τα εγγόνια μου. Σου λέω: Μην πας». Η γέροντα λέει για πρώτη φορά δεν θα σε ακούσω, θα πάω. Ε πάρε και το σάβανό σου, την είπε. Έτσι. Πήγε η παπαδιά, έφυγε, πήγε η Θεσσαλονίκη, στο δωμάτιο που είχε κοιμηθεί το βράδυ, ή, ήταν πως ξεχασμένη χεροβομβίδα, κάτι ήταν. Και είχε κραγεί εκείνο το βράδυ. Εκεί που ήταν η παπαδιά, είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει. Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω για τη γιαγιά μου ονόματι Ταμάμα. Η ε, Βούργαρη ήταν στην δράμα μέχρι το 43, Η γιαγιά μου είχε δυο γιους και τη μαμά μου, μία κόρη. Όταν έγινε η επανάσταση, Μεταξύ πολλών άλλων Ελλήνων, σκοτώσανε οι Βούργαροι και τα δυο παιδιά της γιαγιάς μου. Στη μεγάλη σφαγή που έτρεχε το αίμα των ανθρώπων έτσι στα πλακάκια. Λοιπόν, ε, σκοτώσανε και αυτά τα παιδιά. Μία παρέα 13 ατόμων παλικάρια φύγαν να γλιτώσουν. Βέβαια, ε, δεν δε γύρισαν Οι γονείς δεν ανησυχήσανε πολύ. Είπαν ότι κάπου ξεφύγανε. Όμως αυτά σκοτωθήκανε τα παιδιά και τα, τα θάψαν σε ένα χωράφι εκεί, μέσα. Όταν ο αγρότης πήγε να οργώσει, τότε ανακάλυψε το που ήταν τα παιδιά αυτά, ε, μετά από λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό, αφού γνώρισε ο καθένας ποιο είναι το παιδί του. Η γιαγιά τόσο πολύ θύμωσε με το Θεό, που έπιασε και πέταξε τα εικονίσματα. Μπροστά από το σπίτι περνούσε ένας ξηροπότομος, το, λέν, το λέγαν τσάι. Αυτό κατέβαζε νερό όταν έβρεχε μόνο και έριξε τις σκόνες τη εκεί. Βέβαια, μία γειτόνισσα δίπλα ήξερε τον πόνο της έτσι, με τρόπο πήρε τις σκόνες. Ε, μετά η, η μητέρα του Ανέστη, του συζύγου μου, πάλι τη γιαγιά την πήρε και πήγανε στο Γέροντα να πάνε να πει να την ενθαρρύνει λιγάκι να, να μαλακώσει τον πόνο της, να την απαλύνει τα δάκρυα αυτά. Και πήγανε για να μπει στην ε, είσοδο τη αυλή του μοναστηριού, έχει μια ανηφορίτσα. Και μόλις μόνο το κεφάλι φάνηκε τη γιαγιάς και τη ε, 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 πεθεράζουν μετά φωνάζει ο, ο παππούλη στη γιαγιά. Πέταξε ό,τι έχει στο τσόπλας και μετά έλα. Αυτή ταράχτηκε λιγάκι και λέει Γέροντα την τσέπη δεν έχω τίποτα, έχω μόνο θυμία μα. Λέει, μίσησες σε αυτού που σκοτώσαν τα παιδιά σου. Και έχει το λιβάνι αυτών των ανθρώπων. Τότε τι κάνανε οι Βούργαροι. Με το αίμα φτιάχνανε λιβάνι. Ε, μετά την πήρε μέσα τη γιαγιά. Παιδιά μου έκανε κάτι πολύ σπουδαίο στη γιαγιά. Και από τότε και μετά η γιαγιά βρήκε πάλι τον εαυτό τη. Πήρε μία λαμπαδούλα, την άναψε. Την πήρε από το χέρι και την πήγε μέσα στο ιερό. Την πήγε στο ιερό. Την, την κόλλησε στον Τίμιο Σταυρό, τη γιαγιά. Και τη λέει, μάνα τα μάμα, ως εδώ. Ως εδώ. Δεν μπορώ να σου δώσω και τα μάτια μου, να δεις που είναι η άγγελή σου. Η γιαγιά από τότε έγινε η γιαγιά μου πάλι, αυτή που ξέραμε με τις νηστείες της, με, 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 με τις προσευχές της. Και από τότε πια συνέχεια πήγαινε στον Άγιο Παπούλη και εμείς. Έλεγε όποιο έρθει 40 φορές με τα πόδια στο μοναστήρι μου, είναι σαν να πάει στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, τώρα να δω το, το παρακάτω. Οι τρεις φίλες, όπως τώρα είμαστε η γειτονιά, ήταν τρεις φίλες. Όμως οι δύο ήταν λίγο πιο δεμένες. Πηγαίναν τακτικά στο γέροντα, κρυφά από την μία. Όταν γυρνούσαν, λέγανε τι ζήσανε με το γέροντα. Και η άλλοι τους έλεγε, βρε παιδιά μου, όταν πάτε, πείτε μου και εμένα να έρθω. Πάλι πήγαιναν οι ίδιες, χωρίς να το πούν. Πάλι ήμουν παρούσα σε αυτό το γεγονός. Πήγανε και οι δύο, ε, αφού τελείωσε η λειτουργία, ήρθε η ώρα να φύγουν. Και κάναμε μετά να φεύγουμε, του φυλάγουμε το χέρι, την ώρα που έσκυψε η μία από αυτές, να τον αποχαιρετήσει φιλώντας του το χέρι, βγάζει μια φωνή που όλοι τρομάξαμε. Κάικα! Φωνάζει. Και λέει ο Παππούλης μου φωνάζει, εγώ σ' έκαψα. Λέει πότε με Και πράγματι το γόνατό τη είχε κάνει φουσκάλα. Την έκαψε. Λέει, ξέρει γιατί. Όταν θα ξανάρθετε, να θυμηθεί να φέρεις και τη γειτόνισα την άλλη. Που κάθε φορά έρχεστε κρυφά. Έλεγε και ξανά λέγε μία φορά που ήταν αρκετά άτομα. Τώρα θα έρθουν τρει Βούργαροι. Θα έρθουν τρει Βούργαροι. Μα οι Βούργαροι δεν υπήρξαν πια, είχαν φύγει. Τι είναι αυτά. Όλοι είχαν την απορία. Και σε λίγο έρχονται τρει παπάδε. Από ένα χωριό που λέγεται Πετρούσα. Τώρα δεν ξέρω, έχουν αλλάξει και το όνομά τη. Στην Πετρούσα ήταν η φωλιά των Βουργάρων. Οι αξιωματικοί Βούργαροι καθόντουσαν στην Πετρούσα. Και γι' αυτό είπε θα έρθουν τρεις βούργαροι. Έ, πήγαν στο κελί του, αρχίσαν διάφορες συζητήσεις. Το θέμα των παπάδων ήταν να τον ρωτήσουν τι περιουσία έχει, τι χρήματα έχει τον παππούλη. Και ο παππούλης απαντάει. Δικό μου είναι μόνο το εντερί, που ήταν χιλιομπαλωμένο. Δεν έχω τίποτε. Έκει ε, τους είπε με, με ευγένεια να πάτε στο καλό. Αυτό με τους τρεις παπάδες. <Λοιπόν> Τώρα μετά και η Ήμασταν εκεί, χωρίς να ξέρουμε, όπως είπα προηγουμένως, τι θα συμβεί. Που ετοιμαστήκαμε, είχαμε πάει 2 Νοεμβρίου. Το 59'. Το 59 ήταν. Ε, αφού μείναμε την πρώτη μέρα, την άλλη μέρα, 3 του Νοέμβρη, λέει η, η θεία μου, η Ευθυμία, ε, «Γέροντα, μπορούμε να φύγουμε με την Κωνσταντινιά» και απαντάει, «Φυσικά όχι, γιατί εγώ αύριο φεύγω από τη ζωή». Ε, πήρα δέκα μέρες παράταση από τον Ιωάννη τον πρόδρομο και αύριο τελειώνει. Ε, τον κοιτάξαμε όλοι κατάματα και φυσικά μείναμε. Μείναμε. Τα μεσάνυχτα, συγγνώμη, αλλά η τουαλέτα είναι πολύ μακριά από το, από το μοναστήρι, από τα κιαλάκια που ήμασταν. Δηλαδή, και και 40 μέτρα και 50 ίσως. Αυτή η απόσταση. Την νύχτα σηκωθήκαμε με, με, τη θεία μου, χρειάστηκε να πάμε τουαλέτα. Και βλέπουμε το παράθυρο από το κελί του, παιδιά μου, όπως τρέχει ο καταράκτης, και βλέπουμε τον αφρό, το νερό, έτσι έτρεχε φως ακατάπαυτο. Καταράκτης από φως. Και λέει, θεία μου Κωνσταντινιά, βλέπεις ότι βλέπω. Μπήκαμε μέσα και το είπαμε και στους άλλους. Τι, δέστε τι γίνεται. Δυο-τρεις δεν το είδαν. Οι περισσότεροι το είδαν. Τέλος πάντων μείναμε μέσα και σε λίγο ακούμε τη φωνή μιας ηλικιωμένης που την αποκαλούσε μάνα αργυρό. Αυτή ήταν γύρω στα 95 στην ηλικία της η μόνη που θα έμπαινε μέσα στο κελί, αν, το δικό του το, κελί, αν είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Και ακούμε μια φωνή της μάνας Αργυρός που φώναξε. Ο γέρον εκμήθεν. Τότε όλοι μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Ό,τι, δηλαδή, ο ρολόι, παιδιά, ήταν είδο πολυτελεία, δεν είχε. Απλώ βλέπανε τα αστέρια, βλέπανε το φεγγάρι και λέγανε περασμένα μεσάνυχτα. Αυτό. Όντω κοιμήθηκε. Όμω, να με συγχωρέσετε που τα λέω λίγο ανακατεμένα, yeah. την παραμονή, ήταν εκεί και ο βαπτιστικό, δηλαδή τι 3 του Νοέμβρη, ήταν και ο βαπτιστικό του. Μίμη τον φωνάζαμε. Έκατσε και του είπε τι θα κάνει με την κοίμησή του. Θα είχαμε Μητροπολίτη τον Σεβασμιότατο Φίλιππο στη δράμα. Λέει θα πας, θα έρθουν τρεις Μητροπολίτες ε, στην ε, ε, κίδια μου. Και θα ο ένας θα' νε. Φυσικά της δράμας, ο άλλος της Ελευθερούπολης και ο άλλος της Στάσου. Ήταν οι τρεις... Ε, οι δε γυναίκες θα είναι με άσπρα μαντήλια, τρία ημερόνικτα θα μείνει, χωρίς να τον κατεβάσουν στον τάφο του, που είπε που θα γίνει ανάμεσα στα δύο Κυπαρίσια και θα είναι τρία ημερόνικτα άθευτος. Πήγε ο Μίμης στον Μητροπολίτη και απαντάει ο Φίλιππος. Και τι είναι αυτός Χριστός που θέλει να τρεις, με, τρεις μέρες άθευτος και θα τον ε, περιβάλλουν τρεις φορές γύρω από το εκκλησάκι. Λοιπόν, δεν επέτρεψε να έρθει κανένας άλλος Μητροπολίτης. Πώς γίνεται σε τόσες λίγες ώρες, αυτοί οι λίγη που ήταν εκείνο το βράδυ, επειδή ε, η ΣΥΠΣΑ δεν είχε τηλέφωνα. Όλοι φύγαν σαν κυνηγημένοι να κατεβούν στη δράμα, να τηλεφωνήσουν παντού για να βρεθούμε αφού δεν επέτρεψαν να μείνει τρεις μέρες. Για πότε γέμισε ο κόσμος... Εγώ έχω δει και πάνω στα δέντρα, οι στέγες ήταν χαμηλά στο σπιτιό, κόσμο. Κάποια στιγμή ήρθε και ο Φίλιππος. Καλά ήμουν μικρό παιδί, αλλά ε, να με συγχωρέσουν οι γονείς μου. Αν μου ρωτούσαν, Κωνσταντινιά, ποιος θέλεις να φύγει από τη ζωή, οι δύο οι γονείς σου ή ο Αγιός Γιώργιος. Θα έλεγα οι γονεί μου να φύγουν. Ε, δηλαδή ήταν ανεξήγητο πράγματι δύο έρωτα με τον Άγιο Γιώργιο. Λοιπόν, ήρθε ο Φίλιππος, είμαστε μέσα στην εκκλησία, το εκκλησάκι είναι μικρό. Και είχε, είχε πολύ κόσμο. Πήγε, έβγαλε το καλυμάφι του να προσκυνήσει το προσκυνητάρι και άρχισε η καντήλα που είναι πάνω από το προσκυνητάρι να φέρνει στροφέ. Ο δε Φίλιππος τρελάθηκε. Ναι, θα σας πω πώς ετοιμα... ετοιμάστηκε ο γέροντας. Πήγε, προσκύνησε το γέροντα με πολύ φόβο και τρόμο και ανέβηκε στο δεσποτικό και είπε δυο κουβέντες. Εγώ περίμενα να δω ένα ραχνιασμένο εκκλησάκι όταν πηγαίναν οι προσκυνητές και λέγαν τα θαύματα που ζούσανε, ο, ο Φίλιππος έλεγε, αυτό είναι μάγος. Έτσι, αυτό έλεγε. Και τον είπανε που θέλει να κάνει τρεις κύκλους και μετά να κατεβεί το σώμα του. Ε, και πάλι μία παρένθεση πώς έγινε η προετοιμασία τη ε, της κοιμής του μέσα στο εκκλησάκι έβαλε έτσι όπως είναι ένα τραπέζι που βάζουν το φέρετρο. Φυσικά φέρετρο δεν, δεν είχε. Μόνο το έβαλε το σώμα του, το είδε μόνο η γυναίκα που τον γέννησε, η μάνα του. Δεν είδε κανένα στο σώμα του ξανά. Είχε βάλει αυτό το, το κορδόνι, το αγγελικό σχήμα, πώ το λένε. Όλα, όλα τα είχε βάλει μόνο του και είπε όποιος τολμήσει και σηκώσει το Άγιο Μαντήλιο από το πρόσωπό μου να με προσκυνήσει, θα καεί. Αυτό είπε. Το μόνο που επέτρεψε ήταν ο Μητροπολίτης μας τους τρεις κύκλους γύρω από την Εκκλησία. Ήρθε η στιγμή, σας μιλώ ειλικρινά, αν κάποιος με ακουμπούσε θα έπεφτα μέσα στον τάφο, γιατί ήμουν τόσο δίπλα. Τόσο δίπλα. Μου άρεσε έτσι να, να είμαι πολύ κοντά. πολύ κόσμοι. Πρώτα απ' όλα το αυτοκίνητο του χρειάστηκε να το αφήσει πολύ μακριά. Μόλι κατέβηκε το σώμα του και ακούστηκε αυτό τα κυπαρίστια να ενώνονται. Ξέρετε τι έκανε. Έριξε λίγο χώμα, έμασε έτσι τα αυτά και δρόμο έφυγε. Αυτό με τον σεβασμιότατο Φίλιππο ο οποίο μετά καθαρέθηκε. Έφυγε από τη δράμα. Λοιπόν, ε, να με συγχωρείτε για τις στάσεις που κάνω, αλλά είναι μερικά πράγματα που η μητέρα μου ήθελε να κάνει σαρανταλούτουργο. Χωρίς να το πει όμως, όταν πήγε, της είπε τις μαμάς μου, «Μαρία, παιδί μου, πώς παίρνεις αυτό το μυστήριο στο στόμα σου, γιατί αυτό στοιχίζει. Το λάδι ήταν πολύ έτοιμο πράγμα, 40 μέρες να λάβουν καντήλια. Ε, υπήρχε οικονομική δυσχέρεια. Και έκανε ο ίδιος τη λειτουργία και διάβασε τα ονόματα όλων μας. Την πρώτη λειτουργία. Και ρώτησε τότε η θεία μου, Τη μητέρα μου, ε, 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 η λειτουργία εσύ την έκανες, λέει Δε, όχι, δεν με επέτρεψε ο, ο παππούλης να κάνω το λειτουργό. Μόνο παρακολουθήσαμε τη λειτουργία της ημέρας. <σ granularly> Αυτό ήταν με το σαλαντερού Η ένωσή μου με τον Ανέστη. Να μας πείτε. Ναι. Το 1958... Ήρθε η θεία μου και λέει στον πατέρα μου, η Μεγάλη Εβδομάδα, ήμουνα 19 ετών. Ε, λέει στον μπαμπά μου, μπορούμε να πάρουμε την Κωνσταντινιά, να περάσουμε το Πάσχα μαζί στην Καβάλα. Εκεί έργαζότανε ο, ο Ανέστης, εκεί είχε τη δουλειά του. Και ο πατέρας μου είπε, μια να έρθει. Και πήγα, ε, έμεινα, όχι το Πάσχα, έμεινα όλο το καλοκαίρι. Με κρατήσανε εκεί. Τελειώνοντας το καλοκαίρι, πήγε η, η θεία μου η Ευθυμία και η μετέπειτα κονιάδα μου και λέει στον Άγιο Παππούλιο μου, «Γέροντα, η Κωνσταντινιά είναι...» Και δεν θέλω να μιλάω για μένα έτσι... Ε, η Κωνσταντινιά είναι ένα σπουδαίο πλάσμα. Μπορούμε να την πάρουμε στον Γρηγόρη. Και σηκώθηκε από τον καναπέ, όχι κανένα, ένα, ένα μεσανίδια, ένα κρεβάτι. Και λέει, ο Θεέ μου, ευθυμία, η Κωνσταντινιά γεννήθηκε για τον Ανέστη. Ο Ανέστης γεννήθηκε για την Κωνσταντινιά. Θα κάνουν ευλογημένη οικογένεια. Αυτό, αυτό μόνο. Και έρχεται η, η θεία μου και το λέει στη μαμά μου και η μαμά μου ήταν αρνητική γιατί θεωρούσε ότι είμαστε συγγενείς και της είπε ε, πήγαινε πέστε στο γέροντα. Ούτε εγώ σκέφτηκα ποτέ μπορεί να παντρευτώ με τον Ανέστη ούτε ο Ανέστης εμένα. Ε, και τον σεβόμουν εκεί που μέσα στο μαγαζί. Ε, ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος. Και το λέει στη μαμά μου, η μαμά μου πάει στο γέροντα και της είπε κοφτά ότι αυτό είναι. Τα, οι δύο άνθρωποι αυτοί του ενώνει ο Θεός. Ο ένας είναι για τον άλλον. Και έτσι ε, αραβωνιαστήκαμε. Θα μου επιτρέψατε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ήμασταν αρρωβωνιασμένοι. Γιατί ήταν ε, επιθυμία και συνήθιο τότε να παντρεύεται πρώτος ο μεγαλύτερος. Και η πεθερά μου ε, είπε να παντρευτεί ο Γρηγόρης. Στα τέσσερα χρόνια με τον Ανέστη Βρεθήκαμε μόνοι μας, έστω για δύο λεπτά, τέσσερις φορές. Σας μιλώ ειλικρινά. Είναι η, η ομολογία αυτή αληθινή. Και μετά παντρευτήκαμε. Λέγαμε θα παντρευτούμε στο, στον Άγιο Γεώργιο, στο χωριό μου, στην εκκλησία. Είχαν κανονιστεί όλα. Αλλά... Και αυτό πάλι είχε πει μια φορά ο γέροντα την ευθυμία. Οι Δώδεκα Απόστολοι στη Δράμα, η Εκκλησία, ε, ήταν κάτι σπουδαίο. Οι Δώδεκα Απόστολοι μου. Και έλεγε ότι το μυστήριο του γάμου πρέπει να γίνεται την Κυριακή μετά τη θεία λειτουργία. Γιατί και οι Δώδεκα Απόστολοι αναφέρθηκε στου 12 Αποστόλου. Ενώ είχαμε κανονίσει ότι θα γίνει ο γάμο στον Άγιο Γιώργιο, τον τελευταίο σχεδόν μήνα είπε η πυθία μου στη μαμά μου και στον μπαμπά μου. Ε, να μα συγχωρέσετε, αλλά ο γάμο θα γίνει στου 12 Αποστόλου. Ο ιερέα, ο πατέρα Σταύρο ήταν η αδυναμία. Η αγάπη του Αγίου Γέροντα, ο Άγιος Γέροντας είχε κοιμήθει, δεν ήταν όταν παντρεύτηκα. Λοιπόν, παντρευόμαστε 12 του Γενάρη. 12 η ώρα στους 12 αποστόλου. Όλα στο 12. Ε, αυτό που ονειρεύτηκα στον ύπνο μου, αυτό ακριβώς είδα την ώρα που γινόταν το μυστήριο του γάμου. Ποια άτομα ήταν δίπλα μου, όλα αυτά. Και το μυστήριο έγινε από τον αγαπημένο του γέροντα, τον Πατέρα Σταύρο. Αυτά και με το γάμο, το, το μέγα μυστήριο του γάμου. Πρώτα απ' όλα έγιναν πολλά θαύματα, είπαμε, όσο ήταν ε, στη γη. Αλλά θα σας πω τι έχει συμβεί σε μας. Πρώτα απ' όλα, όταν ο Ανέστη πήρε απόφαση να φύγουμε από την Καβάλα με τρία παιδάκια μικρά και να έρθουμε εδώ, ε, η Αθήνα για μένα ήταν μια πόλη, πολύ. να με συγχωρέσουν. Δεν είχα ξαναρθεί. Κάτι πολύ κακό. Ότι εδώ τα παιδιά μου θα τα πάρουν, ε, δεν θα είναι. Ε, φοβόμουν πολύ. Παρακάλεσα το βράδυ και είπα. Παπούλι μου, να μην κάνω λάθο. Βοήθησέ μα. Και μετά είπα στον Ανέστη, να πάμε. Είπανε, εσύ, μη στανοχωριέ. Εγώ θα πάω, θα τα οργανώσω. Και μετά, αν θέλει, με τα παιδιά θα στραθούμε. Αλλά όταν πήρα να μην λέω τι και πώ έγινε εκείνο το βράδυ, πήραμε την απόφαση και ήρθαμε εδώ με τρία παιδιά. Ε, Χωρί να έχουμε χρήματα, ελάχιστα, πολύ λίγα ήταν. Ε, τον είπα μόνον, κοίταξε θες να έρθω. Με τα παιδιά θέλω σπίτι, μαγαζί, σχολείο και εκκλησία, μαζί. Και κινηματογράφο. Πέντε πράγματα. Το κινηματογράφο, ε, γιατί όταν υπήρχε κάποιο παιδικό έργο. Τα πήγαινε ο μπαμπά, βλέπανε, ήταν ο Ταρζάν τότε. Λοιπόν, πώς ήρθαν τα πράγματα και τα βρήκε όλα μαζεμένα. Όλα γύρω μας. Ε, ήρθαμε, αρχίσαμε να δουλεύουμε, τα παιδάκια μέσα στο μαγαζί. Το σπίτι που νοικιάσαμε ήταν σαν τύπου ξανοδοχείο, μόνο για ύπνο πηγαίναμε. Εκεί μαγείρευα, εκεί έπλαινα. Εκεί τα παιδάκια, το ένα πήγαινε σχολείο, το μεγάλο, Δευτέρα Δημοτικού. Ο, ο τρίτος τρίτο ήταν 1,5 χρονό όταν ήρθαμε εδώ. Ε, όλα γινόταν εκεί μέσα. 18 ώρες εργασία και πηγαίναμε στο σπίτι ανάλαφρη. Είχε ένα τρίκυκλο που έμπαινα εγώ στην κάσα μέσα και είχα τα δυο παιδιά και το άλλο το μεγάλο καθόταν στη σκάρα. Με αυτό το βράδυ πηγαίναμε στο σπίτι για ύπνο. Κι όμως πέρασε η ζωή μας τόσο ευλογημένα. Δόξα τω Θεώ. Ε, ακατάπαυτη εργασία και μάλιστα σε ένα ημερολόγιο μου που το βρήκα, ε, δεν έχει πολύ καιρό, που έγραψε ότι ε, έκανα μια συμφωνία με τον κύριο και την αποδέχτηκε. Γράφω τώρα με τη φαντασία μου ότι το καλοκαίρι δεν θα εκκλησιάζουμε τακτικά, γιατί είμαι στη δουλειά, όμως το χειμώνα να μου δώσει την ίδια μου να μην χάνω εκκλησία. Και το βρήκα, έτε, και το βρήκα, δεν έχει πολύ καιρό αυτό. Μεγαλώσαν τα παιδιά μας, δόξα το Θεό, όλα πήγαν καλά. Ήρθε καιρός τώρα με την αρρώστια του Ανέστη. Αρρώστησε ο Ανέστης. πήγαμε στον Ευαγγελισμό, εκεί ήταν πολύ δύσκολα και ευτυχώς μας μεταφέραν στην Κλειφάδα, ε, αν θυμάμαι καλά, με τε τυραννέιο, λέγεται από την με κλινική. Τυρανέο. Ναι, σε αυτή την κλινική. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πήγαμε εκεί και ήμουν κοντά του όλη τη μέρα. Εντεκάμιση ώρα το βράδυ. Είχα πιάσει μία αποκλειστική και εγώ πάλι 7,5 ώρα ήμουν εκεί το πρωί. Μου λέει, ήταν ο άνθρωπος, τον είχα βάλει και μάσκα, οξυγόνο. Καθόμουν στο κρεβάτι και μου λέει, έβγαλε τη μάσκα και μου λέει, Κοστούλα, ποια είναι αυτή η πανέμορφη γυναίκα που είναι πάνω από το μαξιλάρι μου. Και δίπλα μου είναι, λέει, ο Άγιος Γεώργιος. Και μάλιστα ο γέροντας είπε. Λέω, ένα μου δεν βλέπω, δεν ξέρω ποια βλέπεις, να τη ρωτήσεις εσύ. Έβαλε το οξυγόνο. Σε λίγο το βγάζει και μου απαντάει έτσι, με πολύ έτσι σβησμένη φωνή του. Ε, με απο Κωνσταντινιά με λένε, αλλά όλοι μου λέγανε, με λένε Κοστούλα. Κοστούλα. Μαρία τη λένε. Τη ρώτησα. Καλά μου λέει. Δεν νιώθεις την παλάμη του παππούλη στο κεφάλι σου. Και λέω από μέσα μου είμαι άξια να το νιώσω. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα πήγα να τον κάνω αξονική. Το βάλανε στο φορείο και εγώ βέβαια μέχρι την πόρτα του ιατρίου τον συνοδεύω ε, από, τη, από, από εκεί που είναι το κεφάλι του. Με ψιθυρίζει και μου λέει, κάνε λίγο στην άκρη, θα πατήσεις το γέροντα. Κάνεις τα ίδια βήματα με το γέροντα, μου λέει. Πάλι δεν απάντησα, τελείωσε, βγήκε από εκεί. Εκείνο το βράδυ έμειναν δεκάμιση ώρα, έφυγα με φίλησε τα χέρια μου, ο Ανέστης. Και μετά με και το κεφάλι μου, το φίλησε. Και λέω το πρωί τα λέμε, θέλεις να μείνω. Όχι μου λέει, πρέπει να πας να ξεκουραστείς. Και την, τα ξεμερώματα τον διασωληνώσανε και έτσι πέθανε ο Ανέστης, 26, ήτανε του Λαζάρου. Ήταν η μέρα του Λαζάρου που πέθανε. Πέρασαν όλα αυτά, ήρθε καιρό και δόξα το Θεό αρρώστησα κι εγώ. Με κορονοϊό. Ε, φέραμε εδώ γιατρό στο σπίτι, αφού μου έδωσε μία αντιβίωση εκεί, φεύγοντας μου λέει, θα σε πείραζε να, να, μου κάνεις και μία ξανική θόρακος. Όχι βέβαια, το είπα και πράγματι την έκανα. Και εκεί είδαν ότι έχω όγκο. Σας μιλώ ειλικρινά. Τα πέντε λεπτά ή τα δέκα είναι αρκετά ότι λίγο πανικοβλήθηκα. Λιγότερο από αυτό, από τη λέξη καρκίνο. Γιατί αμέσως με το μυαλό μου είπα, Μα, ο Θεός με έδωσε 84 χρόνια. Ένα χρόνο έχει που έκανα. Ζωή, με αξίωση έκανα αυτή τη διαδρομή που λίγοι άνθρωποι το ζουν. Μία μέρα δεν βαριγκόμισα για κάτι. Όχι θέμα οικονομικό, ποτέ. Ποτέ δεν είπα να είχαμε. Όταν τελείωνε η μέρα και δόξα τω Θεώ, το απαραίτητο δεν έλειπε. Το απαραίτητο. Τον ευχαριστούσαν τον Θεό. Λοιπόν, και μάλιστα λέει στο γιο μου, ο, ο γιατρός που έκανε την ακτινογραφία Θώρακος, επήγη η κατάστασή της. Πήγαμε στον Άγιο Σάβα. Πόσο εύκολα πήγα. Να σας πω την ιστορία. Πάλι βάζουμε μια ανωτέλεια. Ο γιατρός μου ο ένα παλικάρι, ε, ήταν ε, δεν ήταν 40 ετών, ήταν λίγο λιγότερο από 40 ετών, ήταν παντρεμένος και είχε ένα κοριτσάκι δυο ετών. Ο γιατρός αυτός ήταν μοναχοπέδι, μοναχογιός. Η προϊσταμένη όμως που δούλευε στον Άγιο Σάβα ήταν και είναι φίλη μου. Και ερχόταν εδώ και έλεγε ε, τι έχει συμβεί στο ε, ογκολόγο ήταν γεμάτο με καρκίνο και έκανε και αυτό θεραπεία εκεί μέσα. Τι να σα πω. Πήρα το μοναστήρι και παρακάλεσα τις μοναχές να κάνουν λειτουργία, να προσευχηθούν για αυτό το παλικάρι. Όμως νομίζω κάθε χριστιανός, όταν προσεύχεται αληθινά, από την ψυχή του μέσα, παίρνει κάποιο μήνυμα. Παρακάλεσα το γέροντα πάρα πολύ. Όχι στη φωτογραφία του, όχι στην εικόνα του. Έτσι νοερά βρέθηκα στο μοναστήρι, στο κελί του. Παπούλη μου παρακάλεσε τον κύριο να γίνει καλά το παλικάρι αυτό, γιατί προσφέρει στον ασθενή χαρά. Λοιπόν, και τις μοναχές αυτό μιλήσαμε, έγινε λειτουργία. Εγώ μου μέσα στη χαρά γιατί ανοίξαν οι καταράκτες των ματιών μου και τρέχουν ποτάμι στην προσευχή μου. Και μετά πάλι παίρνω, μετά από μια εβδομάδα κλέβωνο, τις κοπέλες μου λένε, η κυρία Κωνσταντινιά, δεν πρέπει να πω το, το, όνομα του παιδιού του γιατρού, ναι το παλικάρι αυτό με το όνομά του, θα γίνει καλά, θα γίνει καλά απίστευτο. Εγώ όμω το, το, ήξερα ότι είναι αληθινό για να το πούν. Παίρνουν μηνύματα από τον, από τον γέροντα. Το είπα στη φίλη μου την προϊσταμένη. Ε, δώρα, το όνομα της δώρα το λέω. Και πήγε το μετέφερε στους γονείς του τον ίδιο. Βέβαια δεν το πιστέψανε. Οι άνθρωποι αυτοί κάναν το παν για το παιδί τους, πήραν το παλικάρι και πήγανε στην Αμερική. Ο ίδιος ο είχε το φάκελό του, έβλεπε τι, τις εξετάσεις του, ήξερε ποια ήταν η κατάστασή του, πόσο σοβαρή. Πήγαν στην Αμερική, αλλά πριν πάνε πήγαν στην Αριζόνα να προσκυνήσουν για τον πατέρα Εφραίμ. Πήγανε και λέει η μητέρα του, ε, γέροντα, το παιδί μας είναι αυτό, του συμβαίνει αυτό, αλλά είναι μία κυρία που ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Γεωργίου του Κασλίδη. Όταν και τι είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι θα γίνει καλά και είπε αφήσατε ο Άγιος Γεώργιος ο Κασιλίδης είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος. Θέλετε παιδί μου να πάτε και στον γιατρό. Πήγανε εκεί, τα είδαν μεγάλοι οι γιατροί, να σκεφτείτε μια περιουσία χαλάσαν οι άνθρωποι. Ε, όταν είδαν τις εξετάσεις, τον... είπαν την αλήθεια οι γιατροί ότι είναι κατάσταση σοβαρή. Ε, ήρθαν εδώ, μετά από ένα μήνα τι έκανε εξετάσεις, είναι το παλικάρι ότι πάει πολύ καλά, την άλλη φορά πάρα πολύ καλά. Και κοντεύουμε πια στο Νέμβριο, που κάνουμε εδώ πέρα ιδιωτική λειτουργία όλα τα χρόνια. Έκανα μια ερώτηση στη φίλη μου, την, την προϊσταμένη τη Δώρα. Βρε, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο. Ναι, μου λέει, με πολιτικό γάμο. Και μετά έκανε θρησκευτικό το παιδί, βάπτισε και το κοριτσάκι του. Και έγινε η λειτουργία εδώ, τους καλέσαμε να έρθουν. μου, και μέσα σε 100 παλικάρια να τον έβλεπα, θα ήξερα ότι αυτό είναι ο γιατρός. Μια μορφή πολύ γλυκιά. Από τότε αυτό ο παλικάρι εξομολογείται, ενιστεύει, μεταλαμβάνει. Όλα τα κάνει. Και όταν τον ανακοίνωσα με χαρά, ξέρεις, και εγώ έχω καρκίνο. πήγα πολύ γρήγορα. Κάνανε αυτή τη βιοψία και βγήκε επιθετικός καρκίνος. Είχε αποφασίσει ποιος θα με χειρουργήσει ε, και έτσι ακολούθησα εγώ ό,τι έλεγε ο γιατρός μου. 20 Μαΐου μπήκα στο χειρουργείο. Όταν μπήκα στη, στο θάλαμο ασθενών, είχε πέντε κρεβάτια αλλά μόνο στο ένα κρεβάτι ήταν μία κυρία. Και μπήκα κι εγώ με το γιο μου. Ε, χαιρετηθήκαμε. Είπαμε, ε, είπα, ονομάζομαι Κωνσταντινιά. Ε, και παιδιά το γιο μου και της λέει, Κωνσταντινιά τη λένε, αλλά εμείς τη φωνάζουμε Κωστούλα. Και με απαντάει η κυρία και μένα με λένε Σάρα η ε, κύρια αυτή ήταν περίπου 45 ετών. Μια νέα κοπέλα. Αυτό ήταν. Ε, 20 του μηνός λοιπόν το πρωί, 8.30 ώρα, ήρθαν με πήραν οι τραυματιοφορείς, με πάνε στο χειρουργείο. Πιστέψτε μου, πήγαινα στο, στο μεγαλύτερο πανηγύρι. Δεν, η καρδούλα μου δεν χτύπησε καθόλου από φόβο. Είπα στην προσευχή μου το βράδυ, Άγιο παπούλι μου, τα χέρια του να τα οδηγεί εσύ. Παρακάλεσα, όχι μόνο σε μένα, σε όλου του ασθενεί. Έγινε το χειρουργείο, η ώρα δύο με φέραν να με βάλουν στο κρεβάτι. Μου. Αφού με τοποθετήσανε στο κρεβάτι μου, λέει η κυρία η Σάρα που ήταν απέναντι μου, έτσι με λίγο έτσι, το, με ένα τόνο αυστηρό λίγο η φωνή τη. Δε μου λε, κυρία Κοστούλα, ποιο ήταν αυτό ο καλόγερος που σε πήρε από τα χέρια των τραυματιοφορέων. Παιδιά μου, δεν υπερβάλλω. Κανένα Άγιο δεν έχει την ανάγκη να λέμε υπερβολέ. Αυτά που έχουν συμβεί. Σε πήρε από τα χέρια των τραυματιοφορέων και σε έβαλε στο κρεβάτι σου. Ε, τότε, ό,τι να σας πω είναι λίγο, ε, η χαρά μου ήταν άμετρη. Τον ευχαρίστησα πολύ που ήταν παρόν. Και από τότε έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Σάρα. Ε, μετά στην πορεία κάτι δυσκολέψαν τα πράγματα με μένα. Ε, μάζευε κάθε τόσο, πήγαινα μέρα παραμέρα, το αδειάζαν. Με χαρά πήγαινα. Γιατί όλοι, όσοι γεννιόμαστε, κάποια μέρα φεύγουμε από τη ζωή. Και μένα με αξίωσε ο Θεός, έκανα όλη αυτή τη διαδρομή, αν είναι να φύγω από αυτό, με χαρά, όποτε έρθει ώρα μου. Ξέρετε κάτι, η ε, παρακλήση που κάνω, ε, ε, έχω τελειώσει το 2024. Μήπω αρρωστήσω, μήπω θα πεθάνω μια μέρα, Στη, αυτή η διαδρομή μου όλη να είναι οι καταθέσει μου. Αυτέ. Έχετε κάνει και τι παρακλήσει μέχρι το 2024. Oh, ναι. Τα έχω γραμμένα, μπορώ να σα τα δείξω στο ημερολόγιο μου. Όχι μόνο του Γέροντα, τα Ιούμινα, του τροπεοφόρου, του Ιού Γεωργίου. Του, του, και του γέροντά μου, της Παναγίας μα τη μικρή και τη μεγάλη. Ε, ναι, τα έχω μέχρι τότε. Δέστε, μπήκα στο νοσοκομείο, έκατσα αυτές τις μέρες. Δεν μπορούσα να κάνω τις παρακλήσεις. Έπαιρνε ο κύριος μας από τις έτοιμες. Αυτά. Εξέχασα να σας πω κάτι για τον μπαστούνι του. Ο παππούς μου ήταν ο αγαπημένος του γέροντα. Ε, ήταν είχε ένα ανάστημα λεβεδιάς, όμως η όρασή του ήταν πολύ μειωμένη. Και του έδωσε τον μπαστούνι του και του είπε «Μη φοβάσαι Μπαρμπα όσο κρατάς το μπαστούνι αυτό είσαι μια χαρά». Και έδωσε ένα κομποσκίνι του στη γιαγιά μου και ένα στη μαμά μου. Δύο κομποσκίνια. Ε, τελικά, το μπαστούνι αυτό, να σας πω την ιστορία, είναι πολύ μεγάλη. Ε, ο παππούς πια, όταν πέθανε και η γιαγιά, ήρθε στο χωριό και ζούσε με τη μαμά μου. Εγώ ήμουν εδώ. Όλες οι αδερφές παντρεμένες. Ήτανε μία από την οικίσχενη, ονόματι Πασχαλίτσα, και αυτή ήτανε πνευματικό παιδί του Αγίου Γεωργίου. Και ήρθε να δει και τη μάνα μου, γιατί τα πόδια τη είχε πρόβλημα, και τον παππού στο χωριό. Όμω σχεδόν βράδυγεσαι, γιατί δεν, ένα αυτοκίνητο υπήρχε. Θα φεύγει και λέω: Όχι, πώ θα πάω, η γειτονιά μου έχει και πολλά σκυλιά. Πώ θα πάω και δεν κρατώ και κανένα ξύλο. Η μάνα μου τι έκανε. Πάρε το μπαστούνι του γέροντα. Τη το έδωσε. Το πήρε η Πασχαλία, Πήγε στο χωριό, όντω όταν κατέβηκε από το λεωφορείο, μια ομάδα σκυλιών. Όπω σήκωσε αυτή να, 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 μελώσει τα σκυλιά, τα σκυλιά μείναν έτσι. Με στόμα, τίποτε. Φύγανε, σκύψαν το κεφαλάκι του και φύγανε. Κατάλαβε η Πασχαλίτσα ότι αυτό είναι του Αγίου τον Μπαστούνι. Δεν το επέστρεψε στην μαμά μου, το κράτησε. Και η μαμά μου δεν το ζήτησε, σου λέει, και αυτή πνευματικό παιδί. Όταν όμως πήγαν οι μοναχές στο μοναστήρι, είχαν μάθει για το μπαστούνι αυτό, της το ζητήσανε και δεν το έδωσε η... η Πασχαλία. Να σας πω κάτι, φτάσαν στα δικαστήρια και το πήρανε το μπαστούνι του γέροντα. Αυτό το το ευλογημένο μπαστούνι. Το κομποσκίνι η μαμά μου είπε, όταν πήγαινα την έβλεπα τακτικά, ένα βράδυ έμενα και έφευγα. Το, το κομποσκίνι μου είπε, θα το δώσω στον Νικόλα, τον τρίτο γιο μου. Ε. Το ένα το έδωσα σε εκείνο. Το άλλο το κομποσκίνι ο γιος της Ελένης και του Παναγιώτη είναι ναυτικός και ταξιδεύει στο εξωτερικό. Αυτό το έδωσα στο, στο παιδάκι αυτό, το, το κομποσκίνι. Ναι, όλο και θυμάμαι κάτι. Τι με θυμήσατε τώρα. <χει> λοιπόν, ήταν ένα μικρό στρατόπεδο, ένας από αυτός που τον χάρισε το σακάκι. Αυτά τα φανταράκια, ήταν καμιά τριανταριά φανταράκια, αγαπούσαν πάρα πολύ το γέροντα. Και επειδή οι αντάρτε κατεβαίναν κάθε τόσο, κάναν κακό. Τον παρακαλέσανε να φύγει τουλάχιστον μέχρι να κοπάσει αυτή, αυτή η κατάσταση να κατεβεί στη δράμα. Τον παρακαλέσανε όμως. Παπούλη μου, είσαι ο προστάτη μα. Ζητάμε να, να μην πάθει κακό. Και ήταν αληθινή. Αυτή η παράκληση των παιδιών προς τον γέροντα και το σεβάστηκε ο γέροντας. Και θα κατέβαινε στη δράμα. Εάν δεν ερχόμασταν εμείς τέσσερα παιδάκια και δύο γονείς έξι, θα, θα, θα έμενε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Ήτανε μία άλλη μάνα δέσποινα την αποκαλούσε. Ήταν 20 μέτρα από το σπίτι της γιαγιάς που ήταν μόνη τη ζούσε, τον φιλοξένησε εκεί. Λοιπόν, ήταν ένα δωμάτιο κάτω και μια κουζίνα και κάτι ε, ξύλινες σκάλες που είχε πάνω ακόμα ένα τέτοιο χώρο. Οπότε τον φιλοξενούσε εκεί τον Άγιο Παπούλη. Όμως κάθε απόγευμα ερχόταν στη γιαγιά, καθόμασταν, ε, Τρελαινόμασταν μέσα από τη χαρά, έτσι, με ανοιχτό το στόμα. Μια φορά έρχεται... Ε, η μάνα Δέσποινα έρχονταν κάθε απόγευμα, ήταν φίλες και με τη γιαγιά μου. Ο γέροντας έπινε καφέ, που τον έκανε μόνος του, κρυθάρι και ρεβίδια. Τα έψινε και με ένα μήλο, δεν ξέρω αν τον έχετε γνωρίσει, <σχεδιά> με το χέρι, με αυτό έκανε τον καφέ του και τον έκανε η, η, η μάνα δέσπινα τον καφέ και του το πήγαινε. Μία εισόδος, δεν υπήρχε άλλη. Εκεί στην είσοδο είχε και η μάνα δέσπινα το, το κρεβάτι. Ανέβηκε για βράδυ. Ο γέροντας ανέβεσε τον καφέ και έπεσε να κοιμηθεί. Ε, όποιος και να άνοιγε την πόρτα... Η γυναίκα θα το έπαιρνε, θα το καταλάβαινε ότι κάποιο άνοιξε στην πόρτα. Ναι. Λοιπόν, βλέπει το πρωί απ' έξω έρχεται ο γέροντα. Απ' έξω. Τα μαύρα του τα γένια και τα μαλλιά του ήταν από τον ιδρώτα όλα κολλημένα πάνω του. Μπαίνει μέσα, γέροντα λέει, πού είσαι, Πότε βγήκες» και λέει συλλειτουργήσαμε απόψε με τον Άγιο Μινά, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Γιώργιο. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης είναι πολύ αυστηρός, είπε. Ε, αυτή η Θεία Λειτουργία είχε διάρκεια μέχρι το πρωί. Και ήρθε έτσι αυτή την κατάσταση, την πανέμορφη, και λέει τώρα η μάνα Δέσποινα, αχ τότε να σε κάνω έναν καφέ να τον πιει. Και λέω όχι. Με έκανε τον καφέ, πόφερε. Λέει χθε το βράδυ στον έφερα τον καφέ. Λέει ναι, καλό είναι ο καφέ. Ανεβαίνει να πάρει το φλιτζάνι για να του κάνει καφέ. Και είδε ότι το φλιτζάνι ο καφέ θα είναι ο καυτό. Ήταν καυτό ο καφές. Αυτά και άλλα πολλά. Άλλες γυναίκες Απ' άνδρες, τα θαύματα που, που, είναι, είναι άπειρα τα θαύματα του. Δεν πήγε ένας που να, έχει, να, έχει, να μην, έχει, να, ζήσει κάτι. Τι θεία κοινωνία. Πρώτα απ' όλα δεν επέτρεπε στου νέου ανθρώπου. Ο κάθε πνευματικό έχει τον δικό του κανόνα για όνομα Θεού. Είμαι ανάξια, όχι εγώ, κανένα μα. Έτσι. Να κρίνουμε το, Έτσι. τους πνευματικούς. Ε, στους νέου ανθρώπους έλεγε η Θεία Κοινωνία δεν είναι τσορβάς. Τσορβάς είναι η, η σούπα. σούπα. Χρειάζεται νηστεία, μεγάλη, το ζευγάρι, Αν έχω να σας πω και άλλο μετά, ναι. το ζευγάρι δεν θα έρθει σε επαφή. Όσο το λιγότερο 15 μέρες να νηστέψει. Να εξομολογηθεί και πώς παιδιά μου, δεν θα, δεν θα, δεν είναι να πεις αυτά που σου αρέσουν, να πεις αυτά που έχουν συμβεί. Και έδινε κανόνα. Τι θα κάνεις. Όχι επειδή ξεμολογήθηκες απόψε αύριο μπορείς να κοινωνήσεις. Μπορεί να είχε γίνει και αυτό. Όσον αφορά τους υπερήλικες, ε, έλεγε εσείς όσοι νηστεύετε όλες τις σαρακοστές, ο καιρός που δεν είναι νηστεία, μπορείτε να κοινωνάτε μία φορά το μήνα, νηστεύοντας 8 με 10 μέρες το μήνα. Τρεις μέρες από λάδι και από όλα τα άλλα. Η Θεία Κοινωνία. Η, την αδελφή μου, τη Ζουμπουλιά, τη φωνάζαμε Λίτσα. Μια μέρα η μαμά μας πήγε όλους, ξέρετε, έτρεμες, μικρός ή μεγάλος στην ηλικία, την ώρα της θεία Κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα διάβαζαν μεγάλο μέρος από τη Θεία Μετάληψη. Και μετά, όταν μεταλαμβάνομαι πρέπει να λέμε και το όνομά μας. Γιατί λέει ο ιερέας, μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού ή ο δούλος του Θεού και λέει η αδερφή μου, μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού, αυτό έγινε πριν πάμε στην, στην Καρβάλη. Λίτσα πηγαίνει, αφήνει στην Αγία Τράπεζα το Άγιο Δισκοπότηρο και βγαίνει έξω. Ω Κύριε, και το όνομα που μας χάρισες δεν μας αρέσει. Πες παιδί μου ζουμπουλιά. Πω, πω, πω. Ε, ε έδιωχνε ανθρώπου. Βέβαια. Γιατί. Πηγαίνανε, γιατί κάνανε κάτι πολύ σοβαρό στη ζωή τους. Και, και πηγαίνε... το έβλεπε. Βέβαια. Το έβλεγε. Έκανε πρώτα απ' όλα με νόμο, γιατί όταν ο κάτι ιερέας που κρατάει το Άγιο Δισκοπότηρο, δεν ομιλεί, αναγκαζότανε να κάνει νόημα, έτσι; Πήγαινε το άφηνε και λέγε ο πίσω. Ο πίσω ε, αυτό αυτό ήταν. Ε, και μετά όταν τελειώνει η λειτουργία τον φώναζε και, και το εξυγούς. ναι αυτό εκείνο, ξέρετε και όσοι πήγαν από περιέργεια έγιναν τα πιο καλά πνευματικά παιδιά του Αγίου. Πόσοι πήγαν από περιέργεια, ε, ξέρετε. Πώ λειτουργούσε. Ε, κανονικά. κανονικά. Όχι μπουρουμπουρού. Όχι μπουρου. και ε, λίγο πριν το Τασάικ Σο, έλεγε και ένα μέρος στη διάλεκτο τη Γεωργιανή. Μάλιστα. Έλεγε και αυτό. Ένα μέρος. Ε, να σας πω και για τον Άγιο Μινά, που είναι στο, στην περιχώρα ο Άγιος Μινάς. Ήταν μια οικογένεια, εμείς ε, τον, ε, τον ε, λέγαμε Μπάρμπα Ιρακλή, -ba τα παιδιά. Είχαν δύο κόρες, αν θυμάμαι και ένα γιο, είχαν τρία παιδάκια. Και το χωριό αυτό έχει ρεματιές, έτσι, βουνά, λόφι. Μια μέρα ο Μάρβα Ηρακλής δεν γνώριζε το γέροντα, όχι. Ε, βλέπει στο όνειρό του τον Άγιο Μινά και του λέει μέσα στο βουνό, εδώ θα σκάψεις και θα βρεις την εικόνα μου. Θα, θα κάνει το εκκλησάκι μου. Όταν όμως το πρωί το είπε στη γυναίκα του, τον απάντησε η γυναίκα του ότι, «Έλα, μην τα λες αυτά και θα μας κοροϊδεύουν στο χωριό. Πράγματι, στο χωριό είναι λίγο δύσκολα, παιδιά μου». Ε, του σεβάστηκε αυτό, δεν είπε τίποτα. Μετά λίγες μέρες, πάλι ο Άγιος Μηνάς, του λέει, θα βρεις εδώ την εικόνα μου και θα κάνεις εδώ το εκκλησάκι μου. Ο άνθρωπος άρχισε να... Η, η, η γυναίκα του διαφωνούσε. Καλή γυναίκα, αλλά ξέρετε, σας λέω, είναι δύσκολα στα χωριά. Αλλά αυτός παριστάνει τον Άγιο. Την τρίτη φορά του λέει, εδώ αν δεν σκάψεις την, την εικόνα μου, από αύριο είσαι παράλυτος. Δεν το έκανε, την λέει μέρα παρέλυσε. Ο Μπάρμπα Ηρακλής, παράλυτος, το είπε στη γυναίκα του και τον είπε ότι μπορεί να ήταν να αρρωστήσεις. Και έτσι ήταν για αρκετό καιρό, ώσπου κάποιος που γνώρισε το γέροντα, τον είπε «Ηρακλή, δεν πά στο γέροντα στη Σύψα. Αυτός θα σου εξηγήσει τι πρέπει να κάνεις». Το δέχτηκε αυτό η γυναίκα του και ήταν νέοι ναι, ναι, άνθρωποι ακόμα και είπαν «Θα πάμε». Όμως από το χωριό του για τη δράμα είπαμε είχε ένα λεωφορείο το πρωί οκτώ και ένα το βράδυ, η επιστροφή, οκτώ. Από το χωριό για τη δράμα, τον βάλανε τον άνθρωπο έτσι σε κουβέρτα, με κάρο, με ζώα ζεμένα στο κάρο, ναι. να τον πάνε. Όμως μέχρι να τον πάνε, το λεωφορείο θα έφευγε. Αργίζαν να πάνε. Το λεωφορείο είναι γεμάτο. Σας μιλώ ειλικρινά, γεμάτο. Το λεωφορείο για τον Άγιο Παπουλή. Βάζει οδηγό μπρο, δεν παίρνει το λεωφορείο μπρο. Βρέα, αμάν, ξέρω εγώ, φέραν συνεργείο, ε, κάνει έτσι ο άνθρωπο. Δεν έχει τίποτε το αυτοκίνητο. Ρε, μήπως δεν βάλετε μέσα βενζίνη. Δεν έχει τίποτε το αυτοκίνητο, αλλά δεν παίρνει μπρο. Σε λίγο φτάνει το καρό με τον Μπάρμπαϊρακλή και κάνουν ευχαριστημένοι. Όχι, ευτυχώ και το προλάβαμε. Τον πιάνουν με την κουβέρτα και τον βάζουν στι τελευταίε θέσει που είναι μονοκόμματε. Εκεί, βέβαια, είπαν ότι μην τον αναβάζετε τον άνθρωπο γιατί είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο. Τον βάλανε εκεί, πάλι ο οδηγό προσπαθεί, τσαπ και πήρε μπρο λεωφορείο. Και πάνε λοιπόν τον Μπάρμπα Ηρακλή ε, εκεί που κάνει στάση το λεωφορείο, έχει ανηφόρα, έχει κάπως η διαδρομή για το μοναστήρι. Και όπως τον πηγαίνανε στο μοναστήρι, φτάνουνε στο γέροντα και λέει, ο Μπάρβο Ιρακλής, γέροντα μου, παραλίγο να μην προλάβουμε ποιο, το, ε, όχι λεωφορείο, το αυτοκίνητο. Εγώ το χάλασα. «Περιμέναμε σένα». Έτσι. Παιδιά μου, έπρεπε να... Όταν απεφάσιζες να τον μιλήσεις, σε έπιανε μια τρεμούλα. Ε, τέλος πάντων, τον είπε τι είχε γίνει, όλα αυτά, πώς ε, τρεις φορές ο Άγιος Σιμεινάς τον παρουσιάστηκε. Ε, του λέει τώρα θα πας, όχι ξαπλωτός, θα πας σηκωτός. Αλλά με το που θα πας, θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Τον έδωσαν ένα κανόνα, τον Μινά, τον Ηρακλή, ότι πλέον με τη γυναίκα του θα είναι δύο αδέλφια. Δεν όσους ενώνει ο Θεός, ο Θεός τους χωρίζει. Από το κρεβάτι σου δεν θα φύγεις, θα είστε μαζί. Και φυσικά αυτή ήταν το υπόλοιπο της ζωής τους πήγαν να σκάψουν από όλα τα, τα περίχωρα εκεί, όλοι πήγαν, σκάψαν, βγάλαν την εικόνα τα Αγίου Μινά. Έκανε το εκκλησάκι αυτό το πανέμορφο, ένα μικρό εκκλησάκι. Τώρα είναι τρει μοναχέ, αγαπημένε μου, επικοινωνώ και με αυτέ πολύ. είναι Θεού Ο, Μπαρμπαϊρακλής έγινε εντελώ καλά, μια Μορφή πέθανε μετά από αρκετά χρόνια. Και μετά μπήκανε οι μοναχές, κοιμηθήκαν οι πρώτες που μπήκαν και τώρα οι τρεις, τη μία την ξέρω από τη Σύψα, αλλά νομίζω από τη Σύψα, στη Σύψα είχαν περίπου 90 μοναχές ήταν. Μετά το 20 ημερών χειρουργημένη ήμουν. Μόνο θέλω να με συγχωρέσετε που πάω από ένα θέμα στο άλλο. Ναι. 20 ημερών ήμουν χειρουργημένη, ήμουν σφιχτά δεμένη. Κάθε τόσο με, με τραβάγαν το... Όμως είχα υποσχεθεί, είχε υποσχεθεί στο γέροντα ότι εγώ θα, θα σου έρθω μετά. Και μάλιστα μαζευτήκαμε και αρκετά άτομα να πάμε στο γέροντα. Ε, Είπα του γιατρού ότι μια νύχτα θα μείνουμε, μια πάμε, μια θα γυρίσουμε, θα αντέξω το. Ναι, μόλις θα έρθεις όμως, θα έρθεις και θα στο αδειάσουμε. Και πήγα με αυτήν την κατάσταση, εγώ πετούσα που πάω παντού με μπαστούνι. Πετούσα. Έλεγε η Ελένη γιατί ήταν δίπλα μου. Εσύ θες βοήθεια ή εμείς. Ε, χαρήκαν και οι μοναχές που με είδαν. Μετά από καιρό μου παίρνουν τηλέφωνο, μήνες όχι πολύ. Κυρία Κωνσταντινιά, έχουμε κάτι για, για εσένα εδώ. Και λέω, τι είναι. Αλλά λέει, είναι εντολή του γέροντα. Λέω, δεν μπορώ να έρθω. Έχω εκεί τις μου, τις ανιψιές μου. Όχι, λέει, η εντολή είναι να έρθεις να το πάρεις με τα χέρια σου. Και ξαναπήγα παιδιά μου. Και μου δώσαν ένα το έχω και πάνω, ένα τόσο Ευαγγέλιο. Ναι. Μέσα έχει ένα, όταν έγινε εκταφή του, γιατί το Ευαγγέλιο της γιαγιάς το είχε μαζί του. Είχο. Αυτό που του έδωσε η γιαγιά όταν έφυγε. Λοιπόν, όταν έγινε η εκταφή του, ε, βέβαια αυτά τα φύλλα είχαν χαλάσει πια, αλλά ένα κομμάτι από τη σελίδα του Ευαγγελίου, τη βάλαν σε αυτό το Ευαγγέλιο, είναι εντολή να σου τη δώσουμε. Και πήγα το πήρα. Ε, πολλές φορές έγινε, έγιναν πράγματα που δεν τα φανταζόμουν. Θεέ, θεέ μου, Και πήγα, το, το πήρα αυτό και το έφερε εδώ. Μα όλη τη νύχτα ταξίδευα με αυτή την κατάσταση, πιο, εγώ παιδί 15 ετών, το, στην ηλικία των 80 τόσο, έτσι ένιωθα. Η μαγνητική, παιδιά μου, πέστε μου, λέει ψέματα η μαγνητική. Τότε γιατί να την κάνουμε. Μαγνητική, ε, ακτινογραφία πολλά, πολλά, πολλά και σε όλα, στον δεξιό μας τον να ένας όγκος. Ξέρετε τι είπα, ε δεν πειράζει, Ό,τι έγινε σε αυτό θα γίνει και στο άλλο. Ναι. Μετά από 15 μέρες, ο ογκολόγος μου, αυτό το παλικάρι, μου έγραψε να κάνω και μία ξονική. Αλλά μου είπε το εξή. Αυτή θέλω να γίνει στον Άγιο Σάβα. Δεν εμπιστεύομαι έξω. Έγινε η μαγνητική και πήγα εγώ πρέπει να με δει και ο χειρούργος και ο ογκολόγος. Πρώτα τη βλέπει ο χειρούργος. Έχω και τα προηγούμενα μαζί μου. Κοιτάζει, ναι, η μαγνητική δείχνει τον όγκο. Η αξονική δεν έχει όγκο. 15 μέρες διαφορά. Δεν, λέει, όχι, δεν έχει, δεν έχει τίποτε. Έκανε αυτή την κίνηση ο γιατρός. Κοιτάζει και μένα και τις εξετάζει. Λέω, και μετά τις βλέπει και ο, ο γιατρός γιατρό μου. Μη στεναχωριέστε, κυρία Κοστούλα μου, δεν είναι τίποτα. Μα δέστε στεναχωρήθηκα, του λέω. Ναι, δε, Αχαριστία, όχι, όχι. Τι, τι λες τώρα. Και μέχρι σήμερα βλέπω τον ήλιο, τα παιδιά μου, όλους εσάς και φτάνει να, να φύγω έτοιμη. Να φύγω έτοιμη, αυτό παρακαλώ το Θεό, να φύγω έτοιμη, να έχω μεταλάβει, ναι. Είχε συνέστηση ο Άγιος Γεώργιος ότι ήταν Άγιος, δηλαδή ο ίδιο το καταλάβαινε. Βεβαίως, όταν συλλειτουργείς με Αγίους, δεν ξέρεις ότι είσαι ένας από αυτούς πολύ μεγάλη ταπείνωση. Λέβαια. Ποτέ δεν είπε ότι εγώ έχω τη φώτιση από το Θεό που σου λέω να κάνεις αυτό. Έλεγε είναι εντολή του τάδε, γιου του τάδε, Όλο έτσι έλεγε. Αυτό που έλεγε ότι συλλειτουργούσε με τους Αγίους, τα έλεγε σε όλους. Σε όλα τα πνευματικό παιδί, ήταν για κάποιους που... Όχι, να... Έλεγε... όχι. Αν δεν μας το έλεγε... Ε, και η, η μάνα Δέσποινα, αλλά και ο ίδιος, γιατί κάθε απόγευμα τον είχαμε Εκεί με τη γιαγιά, ε, φυσικά και δεν το είπε, δεν το λέει παντού, να, να επενέσει τον εαυτό του. Ποτέ. Στη μητέρα μου έβαλε έναν κανόνα. Ε, ήταν έγκυος μετά από μένα. Ο αδελφός της ο μεγάλος θα πήγαινε φαντάρος με το τρένο Περνάει από το χωριό μας το τρένο από τη Δράμα. Πολύ κοντά στο σπίτι μας. Θεώρησε να κάνει ε, μια πίτα κάτι να του δώσει από το παράθυρο του τρένου, του αδελφού της. Όταν το έδωσε βέβαια, έφυγε το τρένο, έκανε η μαμά μου πίσω να γυρίσει και σκόνταψε στι, στις ράγες του τρένου. Και έπεσε η μαμά μου. Και απέβαλε. Και ήταν δίδυμα δύο αγόρια. Ήταν προχωρημένη η εγκυμοσύνη τη. Λοιπόν, και μετά πήγε η πρώτη εξυμολόγηση στο γέροντα. Δεν το είπε η μαμά, ε, είπε όλα τα άλλα, ξέχασε αυτό. Και της λέει, Μαρία, κρατάς ένα αυγό στο χέρι σου και προσέχεις μη σου πέσει και σπάσει. Εσύ κρατούσες δύο παιδιά και δεν τα προστάτευσες. Και είπε ναι, γέροντα έγινε αυτό. Λοιπόν, ο κανόνας της ήταν δύο χρόνια, δεν θα μεταλάβει. Η νηστία της ήταν πολύ αυστηρή. Θα ντύσει δύο ορφανά, είχαμε το ορφανοτροφείο της δράμας τότε. Θα ντύσει δύο ορφανά και μετά αν το επιτρέψει ο κύριος θα, θα μεταλάβεις. Βέβαια, η μετάνοια, όλα κατά γράμμα, όταν κάνεις, κάτι που σου λέει ένας πνευματικός, ε, εισπράτηση, αυτό που θέλεις. Ναι, αυστηρό στην εξημολόγηση, ας πούμε τώρα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ακούω που λένε ε, πολλές κοπέλες, δικό μου είναι το σώμα και θα το κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αυτή η ψυχούλα τι χρωστάει, να τη σκοτώσει. Είναι κάτι πράγματα, ας πούμε, που όλα αυτά τα προέβλεπε. Επίσης, ένα αγοράκι ήταν άρρωστο στο νοσοκομείο δράμας. Βέβαια, εγώ δεν το γνώρισα, αλλά η μητέρα αυτού του παιδιού και η, και η πεθερά μου, η μητέρα του Ανέστη, ήταν γείτονες και, και φίλες κιόλας. Αυτό το αγοράκι είχε πάθει, αν το λέω σωστά δεν ξέρω, υδροπικίαση. Μάζευε υγρό η κοιλιά του. Ναι, Και το αδειάζει να βγάζανε κοιλά νερό από μέσα του, του παιδιού. Και τότε πάλι η, 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 η μαμά του ανέστη. Και η μαμά του παιδάκι αυτό που, που ήταν άρρωστο πήγαν στο γέροντα. Και με κλάμα, αυτό το παιδί είχε, δεν είχε άλλο. Ε, ούτε ο άντρα, δεν είχε άντρα, έχει πεθάνει και ο άντρα τη. Τη λέει: Μη στεναχωριέσαι. Θα βράσει παντζάρια, θα πάρει στο ζουμί και τη έδωσε ένα τόσο δένα δέ, μπουκαλάκι μέσα. Τι, τι, είχε μέσα. Ρίξε και αυτό μέσα στο ζουμί στα παντζάρια. Όταν δεν θα είναι γιατροί, θα πει του παιδιού σου να το πιει. Αλλά μην, να μην το πεις στον γιατρό Λέει, η κοιλιά του γυάλιζε από το πρίξιμο το νερό που μάζευε. Ε, το μισοπίστεψε η γυναίκα, όμως το έκανε. Ήρθε, έδωσε το μπουκάλι το, ε, δύο φορές τη μέρα διάζανε το, το υγρό. Και μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο δράμας, είναι το επισκεπτήριο κανονισμένο μια ορισμένη ώρα. Δεν σε αφήνουν μέσα καθόλου μετά. Λοιπόν, μπήκε η μάνα την ώρα που έπρεπε και του λέει, κοίταξε, πιες το αυτό και θα δεις που θα γίνεις καλά. Το παιδάκι ήταν κάτω από 15. Έτσι κι το παιδί δεν του δίνανε πολύ νερό να πιει. Το πήρε με μια λεμαριά, το ήπιε το, το μπουκαλάκι το νερό. Έβαλε αυτό που έδωσε ο γέροντας, Βγήκανε, μετά δύο-τρει ώρες, θα πηγαίνουν να βγάλουν το υγρό. Αν δεν δε βρήκαν υγρό. Δεν βρήκαν υγρό στο παιδί. Έτσι είναι. Δεν βρήκαν μέσα στο καθόλου υγρό. Και έτσι από τότε αυτή η γυναίκα, Σούρνοντα πήγαινε στο μοναστήρι. Έτσι, να μη σας αναφερθώ στα δικά, τα παιδιά το τι τράβηξα δηλαδή τόσο πολύ ο σατανάς, για να με, να με τραντάξει να πει αυτό που πιστεύεις δεν είναι αληθινό. Το δεύτερο παιδί μου, που ό,τι είχε γίνει το, το 67, δεν έγινε το παραξικόπημα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 11 μηνών το παιδί μου τότε, ο Κοσμάς. Και είχαμε μπει στη μεγάλη σαρακοστιαρχές. Έρχεται η μαμά μου στην καβάλα και λέει, «Να σε βοηθήσω λίγο, βρε Κωνσταντινιά, δώσ' μου το παιδί, έχεις τον κόρτο μεγάλο. Δουλεύεις όλη τη μέρα, να το πάρω λίγες μέρες εγώ το παιδί». Ε, ντράπηκα να την πω τη μαμά μου ότι δεν θέλω να τα αποχωριστώ, έστω και για μια εβδομάδα. Το πήρε η μαμά, μετά δυο μέρες, με παίρνει τηλέφωνο το παιδί είναι άρρωστο, το πήγανε στον παιδίατρο, στη δράμα. Το είδε ο γιατρό και, και, είπε ότι. Με τηλεφώνησε, κατέβηκα εγώ μέσα από την καβάλα στη δράμα. Πήγα εκεί, λέει: Έχει οξία εγκεφαλίτιδα. Το παιδάκι. Ο γιατρό. Μάρτον κύριε. Εγώ είχα μια παιδίατρο που δεν την άλλαζα με τίποτα. Ήταν και πολύ καλή μάνα και γιατρό και άνθρωπο. Όλα τα καλά είχε. Έλειπε στη θάσο. Η Θάσο, παιδιά μου, ένα ferry boat pie, πήγαινε το πρωί, γιατί και ένα γυρνούσα το βράδυ. Το παιδί μου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και λέω από μέσα μου, παππούλη μου, πες μου τι να κάνω με το παιδί μου, τι να κάνω, σε παρακαλώ παππούλη μου. Και μου ήρθε η ιδέα να το πάρω να φύγω στη Θεσσαλονίκη. Παίρνω ταξί, το παιδί μου, μόνη μου και πάω Θεσσαλονίκη. Έναν παιδιατρό στη Θεσσαλονίκη είχε η πρώτη εξαδέλφη μου. Αυτά γίνονται, παιδιά μου, δύο μέρες πριν την 21η Απριλίου. Το ίδιο ο έκανε την εξέτασή του, λέει, δυστυχώς οξία εγκεφαλίτιδα. Ξέρετε τι έγινε, έφευγε το βλέμμα του. Ε, πολύ χάλιο το πουλάκι μου. μου ε, λέει, ήρθε και ο άντρα μου την άλλη μέρα. Και αρχίσαμε. Πάμε σε ένα νοσοκομείο. Ε, δεν το ξέρω ότι η εγκεφαλίτιδα είναι μεταδοτικό. Δεν το ξέρω. Το παιδί χωρί τη μάνα. Δεν τα αφήνω το παιδί. Τι λέζε? Δεν τα αφήνω το παιδάκι. Ε, το παίρνω, φεύγω. Πάμε στο ΑΧΕΠΑ» το είχε πιάσει αυτή η κρίση και κατεβήκαμε να με συγχωρέσει αυτή η γιατρός στη μίλησε άσχημα. Κατεβαίνουμε κάτω και το παιδάκι ήταν, όταν το πιανε κρίση ήταν σαν πεθαμένο. Δεν, δεν άλλαζε καθόλου. Πήγαμε να είπε ο να, να μείνει μέσα. Λέω μπορώ να μείνω κι εγώ. Όχι μου λέει δεν γίνεται. Με ένα ύφος, πολύ περιφρονητικό. Καταλάβατε μου λέει έτσι. Ε, δεν θα μείνετε μέσα. Αν θέλετε τα αφήνετε. Έτσι κι αλλιώ με έδωσε να καταλάβω ότι το παιδί θα τελειώσει. Και εγώ τη μίλησα με την είπα, έχετε παιδιά, όχι μου είπε, το κατάλαβα την είπα. Εγώ προσευχόμουνα και έλεγα να κάνω το σωστό. Ξανά πάμε στον παιδίατρο τη πρώτη μου ξαδέλφη. Και λέει στην ξαδέρφη μου, αν μπορεί να απομονωθεί, αφού δεν αφήνει το παιδί μόνο του, σε ένα χώρο και να καλέσουμε και τους γιατρούς. Και φεύγουν οι γονεί τη ξαδέρφης μου από το σπίτι, πάνε στην ξαδέρφη μου και μένω εγώ και με τον ε, πατέρα του, τον Ανέστη, τον άντρα μου. Λοιπόν, Καλούν μικροβιολόγο, οφθαλμίατρο και νευρολόγο. Τρεις γιατρούς εκεί μέσα. Ο μικροβιολόγος ήταν ο, ο μόνος που είπε «Περισσότερο άρρωστη είναι η μητέρα από το παιδί». Πως ήμουν, ποιος ξέρει. Τον παρακάλεσα ότι έστω και μεσάνυχτα ας κάνει τον κόπο να να βγάλει τις εξετάσεις του παιδιού μου και να πάρει τηλέφωνο να μου πει. Ο οφθαλμίετρος είπε, και εγώ, ο νευρολόγος μόνο επέμενε, ότι ναι, είναι εγκεφαλίτιδα. Τρεις ή μισή ώρα χτυπάει το τηλέφωνο και ότι δεν είναι εγκεφαλίτιδα. Βέβαια, δεν δε, δε, δε βλέπει και τίποτε άλλο. Όμως, ξημέρων 21 Απριλίου, και απαγορευόταν η μετακίνηση. Ήταν κάτι φοβερό. Παίρνω ένα φανελάκι του παιδιού μου, με κάτι παντόφλες, και πήρα, στο Βόσπορο έμενα, η ίδια μου, και πήρα όσες εκκλησίες ήταν γύρω, πήγαινα όποιον έβρισκα μέσα, σας παρακαλώ αυτό το φανελάκι, πάτε μες στην Αγία Τράπεζα, σταυρώστε το. Σε 5-6 πήγα. Τα χείλη μου ήταν στεγνά και μαύρα. Και ο Ανέστης ήταν με το μωρό στο σπίτι. Γυρνούσα κατάκοπη πάλι με την προσευχή. Ε, όμως όταν τελείωσε αυτός ο αποκλεισμός, μπορούσα να το πάω σε όποια κλινική ήθελα πια αφού δεν έχει εγκεφαλίτιδα. Και το πήγαμε, αν θυμάμαι καλά, Παπα-Νικολάου. Ήταν εκεί, στο νοσοκομείο πήγαμε. Κάνουν συμβούλιο οι γιατροί του νοσοκομείου και οι δικοί μου οι γιατροί απ' έξω. Και έπρεπε να μείνει το παιδί σε σκοτεινό χώρο, να μην δει καθόλου την, το φως του ήλιου για ένα διάστημα και κάνανε εκεί τα, τα πειράματά τους και αυτοί. Και ήμουν εγώ μέσα με το παιδί. Έμενα μέσα 25-27 μέρες. Μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και έρχεται η προσταμένη αυτού του νοσοκομείου. Και λέει το εξής. Ακούστε κυρία μου, μια ερώτηση θα σας κάνω, αν πιστεύετε στο Θεό, να συνεχίσω. Αν όμως για δικούς σας λόγους, ε, περιμένετε μόνο από τους γιατρούς, να μην πούμε τίποτα. Λέω, τι λέτε, αν πιστεύουμε στο Θεό. Βεβαίως. Οι γιατροί σου και οι γιατροί του νοσοκομείου σηκώσαν τα χέρια. Δεν βρίσκουν τίποτα σε αυτό το παιδάκι. Μπορούμε να φωνάξουμε τον ιερέα του νοσοκομείου να του διαβάσει Ξέρει, όπου πας να το διαβάσει. Λό το ρωτάτε, και πόσο πολύ ήθελα να μεταλάβω κιόλα. Έρχεται ένας ιερέας, ένας σκελετός με το ράσο. Τόσο δυνατό. Μπήκε στο σκοτεινό αυτό χώρο, ένα κρεβατάκι που είναι το παιδάκι μου, εγώ σε καρέκλα ήμουν, και άρχισε να διαβάζει εξορκισμό. Αλήθεια σας λέω. Ξέρετε τι έγινε μέσα σε αυτό το χώρο. Αστραπές και φροντές, ευλαφωνές. Κάνει ο παπάς έτσι. Γονατιστώ στο μοσαϊκό μία ώρα. Όταν έστρεψα το βλέμμα μου, δεν είδα το μωρό μου, είδα ένα παλικάρι μεγάλο στο κρεβάτι. Πω πω, τελείωσε ο ιερέας, παιδιά μου, είχα 500 δραχμές μόνο επάνω μου. γιατί ήταν ο καιρός που ο ανέστης πήγαινε και ερχόταν για τη, τη, δουλειά του. Και βγάλω, βγάζω, το πεντακουσάρικο, φίλησα το χέρι του ιερέα, να του δώσω το πεντακουσάρικο. Και μου λέει, τι κάνετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημί. Βάλτε το στην τσέπη σας και μου εξήγησε ότι το παιδί, η Βασκανία, την, η εκκλησία μας την αναγνωρίζει. Αυτό και τίποτε άλλο. Λοιπόν, έφυγε ο παππούλης, παίρνω το μωρό, το βγάζω έξω και όλοι οι άλλοι που ήταν εκεί, οι συγγενείς των αρρώστων, λέγανε, «Α, αναστήθηκε ο Λάζαρος, το βγάζω έξω». Δεν, δεν επιτρεπόταν. Ήθελα να φύγω. Ε, με παρακάλεσε προσδεμένη, μην πω τι έχει συμβεί. βεβαίως, Κρατήθηκε μυστικό. Ε, μετά, όταν ήρθαν οι γιατροί, μου δώσαν εξητήριο και μου είπαν το εξή. Είδατε τι είμαστε, ότι κάναν καλά το παιδί μου. Λέω, μπορείτε να μου πείτε τι είχε το παιδί μου. <κυρίζει> Καμία απάντηση. Εγώ ήξερα όμως, αφού το είδα, το το θάνατο. Δηλαδή. Από την ώρα, από την δική μου ηλικία μέχρι τώρα, όπως ο κάθε ένας μας, έχουμε τον προστάτη μας. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γιώργιο. Παρακαλάει τον Κύριο, την Παναγία μας και γίνονται όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, εμείς Σας ευχαριστώ εμείς. πάρα πολύ.